Γεια σου κόσμε! Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος των anime προσπαθεί να ανανεωθεί για νέους viewers κάνοντας διάφορα remakes και reboot δεξιά-αριστερά. Κάποια καλύτερα, κάποια που απλά καταστρέφουν την εικόνα όλων αυτών των χρόνων και τη νοσταλγία μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν franchise όπως το Death Note που δεν θέλουν να μας καταστρέψουν την ψυχούλα και βγάζουν κάτι καινούργιο πάνω στο legacy που ήδη έχουν δημιουργήσει. Μας δίνουν κάτι για να μάθουμε τι συμβαίνει στο σύμπαν των παλιών γεγονότων μετά ή κατά τη διάρκεια αυτών. Το λεγόμενο World Building. Ε, τι σας είπα τώρα. Τέλος πάντων. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για το νέο one-shot manga του Death Note που κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε, 4 Φεβρουαρίου του 2020. Το manga ξεκινάει το 2019 δείχνοντάς μας τον Ryuk να βαριέται κλασικά τη ζωή του και να πεινάει. Μια συνηθισμένη μου μέρα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν πάω και πετάω ενόπλο μαζικής καταστροφής σε περαστικούς. Σε αντίθεση με τον Ryuk, που πλέον απλά το έχει κάνει χόμπι, δεν ξέρω τι φάση. Ο Ryuk βρίσκει τον Μινόρου Τανάκα, έναν έφηβο που αργότερα μαθαίνουμε ότι η πρώτη του συνάντηση ήταν πριν από 2 χρόνια. Όμως, ο ίδιος τον άφησε να φύγει για λίγο, ώστε να σκεφτεί τι θα κάνει με τον Death Note. Αφού ξανασυναντιούνται λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τον νέο μας πρωταγωνιστή να εκτελεί το σχέδιό του παίρνοντας το όνομα του Kira. Επίσης, βλέπουμε πολλούς γνωστούς χαρακτήρες όπως τον Near, μετανομασμένο σε L. Ήρθε λοιπόν η ώρα η μάχη του Kira και του L να συνεχιστεί και να δούμε ποιος θα νικήσει. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω για τη γνώμη μου πάνω σε αυτό το υπέροχο one shot manga και γιατί μου άρεσε τόσο πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς αυτή η έξτρα ιστορία κατάφερε να μας δώσει πάλι το feeling του παλιού manga με το σχέδιο και την ατμόσφαιρά του, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει την ισορροπία στον κόσμο του manga παρόλο που αλλάζουν διάφορα πράγματα. Δύο πράγματα όμως είναι αυτά τα οποία λάτρεψα στο one shot. Το πρώτο είναι μια σκηνή η οποία σου παρουσιάζει πως μετά από τόσα χρόνια το όνομα του Kira έχει διαδοθεί και πως ο νέος Kira αλλάζει αυτό το όνομα ώστε να το θυμούνται από εδώ και πέρα. Ακόμα μου αρέσει απίστευτα το πως ο Τάνακα χρησιμοποιεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο το Death Note και τη δύναμη που έχει πλέον. Αυτό ήταν το mini review για το νέο one shot manga του Death Note. Προσπάθησα να είναι όσο spoiler free γίνεται έτσι ώστε να σας παροτρύνω να δείτε καλά και την παλιά την σειρά και τα μάγκα, αλλά και το καινούργιο γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορείς να κάνεις το world building εργαλείο σου για να συνδέσεις δύο πράγματα που στην αρχή φαίνονται ασύνδετα εντελώς, καθώς έχει κλείσει μια ιστορία που ήδη έχει αρχή, μέση και τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Σαγιονάρα!